Μονάδα 2. Βασικά της λογιστικής. Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τη λογιστική στους μαθητευόμενους. Θα εξοικειώσει τους μαθητευόμενους με ορισμένους σημαντικούς βασικούς λογιστικούς ορούς, λογιστικά πρότυπα και λογιστικές έννοιες. Μετά την ανάγνωση αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση να κατανοήσετε την έννοια της λογιστικής. Διαφοροποιήσετε μεταξύ των διαφόρων εννοιών λογιστικής. Αναλύσετε τη σημασία της λογιστικής. Εισαγωγή. Η λογιστική είναι ένα πλαίσιο που μετρά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, μορφοποιεί δεδομένα και πληροφορίες σε εκθέσεις και καθιστά αυτές τις πληροφορίες πρόσβασιμες στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Οι αναφορές αποκαλούνται οικονομικές καταστάσεις. Συνήθως, η λογιστική ονομάζεται γλώσσα επιχειρήσεων. Όπως και να είναι, μια επιχείρηση μπορεί να έχει σημαντικό αριθμό πτυχών που μπορεί να μην είναι νομισματικής φύσης. Υπό αυτή την ιδιότητα, μια καλύτερη μέθοδος κατανόησης της λογιστικής θα μπορούσε να είναι να την ονομάσουμε γλώσσα οικονομικών αποφάσεων. Πολλές πτυχές της ζωής μας εξαρτώνται από τη λογιστική, προσωπικά οικονομικά ζητήματα, επενδύσεις, φόροι, δάνεια κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Ωστόσο, θα περιορίσουμε το πεδίο συζήτησης σε έναν επιχειρηματικό οργανισμό και πιο συγκεκριμένα στις επενδύσεις ενός οργανισμού ή ενός ατόμου. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να κατανοήσουμε την έννοια, τους κύριους στόχους και τους περιορισμούς της λογιστικής. Έννοια της λογιστικής. Η λογιστική ορίζεται συνήθως ως η διαδικασία ταυτοποίησης, μέτρησης και κοινοποίησης οικονομικών πληροφοριών ώστε να επιτρέπεται η εμπεριστατωμένη κρίση και λήψη αποφάσεων από τους χρήστες των πληροφοριών, Αμερικανικός Σύνδεσμος Λογιστικής, 1977. Οι πληροφορίες αυτές έχουν κυρίως οικονομική λειτουργία. Ως εκ τούτου, η λογιστική είναι ένα σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για την τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων των εσόδων για τις επιχειρήσεις και τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Η λογιστική παρέχει πληροφορίες που επιτρέπουν λεπτομερείς και αποτελεσματικές κρίσεις και αποφάσεις από τους τελικούς χρήστες των πληροφοριών. Η λογιστική διαδικασία προσφέρει αυτά τα σημαντικά οικονομικά στοιχεία σε ένα ευρύ φάσμα ατόμων, των οποίων οι στόχοι για τη μελέτη των δεδομένων μπορεί να διαφέρουν ευρέως. Για παράδειγμα, οι αξιωματούχοι της τράπεζας μπορεί να χρειαστούν τις οικονομικές καταστάσεις και στοιχεία μιας εταιρείας για να αξιολογήσουν την ικανότητα της εταιρείας να πληρώσει ένα δάνειο. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές ενδέχεται να θέλουν να συγκρίνουν τα οικονομικά στοιχεία από διαφορετικές εταιρείες για να τους βοηθήσουν να αποφασίσουν ποια εταιρεία αντιπροσωπεύει την καλύτερη επένδυση. Επίσης, η διοίκηση μιας εταιρείας μπορεί να λάβει και να μελετήσει σημαντικά λογιστικά δεδομένα για να λάβει τεκμηριωμένες αποφάσεις. Είναι σημαντικό για έναν υπεύθυνο λήψης αποφάσεων να έχει αξιόπιστες και ολοκληρωμένες πληροφορίες πριν λάβει μια απόφαση για να επενδύσει χρήματα και πόρους σε κάτι. Πιο συγκεκριμένα, οι λογιστικές πληροφορίες είναι εξαιρετικά πολύτιμες για τους υποψήφιους επενδυτές επειδή μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να αξιολογήσουν τις οικονομικές επιπτώσεις των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να παρακολουθούν και να μειώνουν τους κινδύνους που συνεπάγονται οι επενδύσεις χρησιμοποιώντας την κρίση επαγγελματιών και εμπειρογνωμόνων για να ποσοτικοποιήσουν τις μελλοντικές οικονομικές συνέπειες της ανάληψης δράσης ή της καθυστέρησης της δράσης. Τέλος, παρατηρείται συχνά ότι η λογιστική συχνά συγχαίεται με την τήρηση λογιστικών βιβλίων. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων ορίζεται ως μια μηχανική διαδικασία που καταγράφει τις συνήθεις οικονομικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης Edwards J.D. και άλλοι, 2011. Όπως είναι ευρέως αποδεκτό, η λογιστική περιλαμβάνει την τήρηση βιβλίων, ωστόσο, υπερβαίνει επίσης το πεδίο της τήρησης βιβλίων. Οι λογιστές εξετάζουν και ερμηνεύουν οικονομικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες, προετοιμάζουν καταστάσεις, ελέγχους, αναπτύσσουν και σχεδιάζουν λογιστικά συστήματα, προετοιμάζουν οικονομικές μελέτες, προβλέψεις και προϋπολογισμούς και παρέχουν πολλές άλλες υπηρεσίες. Οι βασικοί στόχοι της λογιστικής μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Καταγραφή. Ο βασικότερος ρόλος της λογιστικής είναι να καταγράφει και να συνοψίζει τις επιχειρηματικές συναλλαγές και όλα τα σχετικά στοιχεία.
Αυτή η διαδικασία συχνά αναφέρεται ως τήρηση λογιστικών βιβλίων και είναι θεμελιώδης για τη διαχείριση οποιονδήποτε οικονομικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων. Διαβάστε περισσότερα για την τήρηση βιβλίων στην ενότητα 3, βασικά στοιχεία τήρησης βιβλίων, κανόνες τήρησης βιβλίων. Αυτό το είδος πληροφοριών δεν είναι μόνο χρήσιμο για τους διευθυντές μιας επιχείρησης, για να παρακολουθούν την οικονομική υγεία και τις επιδόσεις της επιχείρησης, αλλά είναι επίσης σημαντικό για τους υποψήφιους επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους. Σχεδιασμός. Οι οργανισμοί και τα άτομα πρέπει να σχεδιάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα διαθέσουν τους περιορισμένους πόρους τους, παραδείγματος χάρη μετρητά, εργασία, υλικά και εξοπλισμό, ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις του μέλλοντος. Ένας αποτελεσματικός τρόπος είναι να χρησιμοποιηθούν διάφορες μορφές προϋπολογισμών. Ο προϋπολογισμός αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο της λογιστικής διαχείρισης. Οι προϋπολογισμοί επιτρέπουν στους οργανισμούς και στα άτομα να προγραμματίσουν για το μέλλον προβλέποντας μελλοντικές ανάγκες και πόρους. Λήψη αποφάσεων. Ο άλλος σημαντικός ρόλος της λογιστικής είναι η παροχή πληροφοριών και ανάλυσης για τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο. Η λογιστική παρέχει μια βάση για την αξιολόγηση της συνολικής απόδοσης σε μια χρονική περίοδο που προάγει τη λογοδοσία. Σχήμα 1. Βασικοί στόχοι της λογιστικής. Η κλάδη της λογιστικής. Η λογιστική διαιρείται σε πολυαριθμούς τομείς δραστηριότητας κλάδους. Αυτοί τακτικά αλληλοεπικαλύπτονται και είναι συχνά αλληλένδετοι. Ωστόσο, είναι ευεργετικό να τα διακρίνουμε και να μαθαίνουμε βασικές πληροφορίες σχετικά με κάθε περιοχή. Όπως αναφέρει ο Roger Wallner στα βασικά της λογιστικής, η λογιστική χωρίζεται στους ακόλουθους κλάδους. 1. Χρηματοοικονομική λογιστική. Η χρηματοοικονομική λογιστική περιλαμβάνει την καταγραφή και ταξινόμηση των επιχειρηματικών συναλλαγών και την κατάρτιση και παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων που θα χρησιμοποιηθούν από εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες. Η χρηματοοικονομική λογιστική αφορά κατά κύριο λόγο την επεξεργασία ιστορικών δεδομένων. 2. Λογιστική διαχείριση. Η διαχειριστική λογιστική διαχείριση δίνει έμφαση στην προετοιμασία και την ανάλυση των λογιστικών πληροφοριών για χρήση από εσωτερικούς χρήστες, μέσα σε μια επιχείρηση. Η λογιστική διαχείριση ασχολείται με τις ανάγκες των εσωτερικών χρηστών, της διοίκησης, αντί της αυστηρής συμμορφωσής με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης IFRS. Η λογιστική διαχείριση περιλαμβάνει τη χρηματοοικονομική ανάλυση, τον προϋπολογισμό και την πρόβλεψη, την ανάλυση κόστους, την αξιολόγηση των επιχειρηματικών αποφάσεων και άλλους παρόμοιους τομείς. 3. Έλεγχος. Ο εξωτερικός έλεγχος είναι η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων από ένα ανεξάρτητο μέρος με σκοπό την εξέταση της αμεροληψίας της παρουσίασης και συμμορφωσής με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Ο εσωτερικός έλεγχος δίνει έμφαση στην αξιολόγηση της επάρκειας της δομής εσωτερικού ελέγχου ενός οργανισμού, ελέγχοντας τον διαχωρισμό των καθηκόντων, τις πολιτικές και τις διαδικασίες, τους βαθμούς εξουσιοδότησης και άλλους ελέγχους που εφαρμόζει η διοίκηση. 4. Λογιστική φορολογίας. Η φορολογική λογιστική συμβάλλει στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς που καθορίζουν οι φορολογικές αρχές. Περιλαμβάνει τον φορολογικό σχεδιασμό και την προετοιμασία των φορολογικών δηλώσεων. Περιλαμβάνει επιπλέον τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος και διάφορους άλλους φόρους, υπηρεσίες συμβουλών φορολογίας, για παράδειγμα εύρεση τρόπων για νόμιμο περιορισμό των φόρων, αξιολόγηση των συνεπειών των φορολογικών αποφάσεων και άλλα σχετικά με τη φορολογία θέματα. 5. Εγκληματολογική λογιστική. Η εγκληματολογική λογιστική περιλαμβάνει περιπτώσεις δικαστικών υποθέσεων και αγωγών, έρευνα για απάτες, αξιώσεις και επίλυση διαφορών και άλλους τομείς που αφορούν νομικά θέματα. Αυτή είναι μια από τις δημοφιλείς τάσεις στη λογιστική σήμερα. Άλλοι κλάδοι λογιστικής, που σχετίζονται επίσης με τους επενδυτές των ΑΞΕ, άμεσων ξένων επενδύσεων, περιλαμβάνουν. 6. Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα. Τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα ΕΙΣ περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των λογιστικών διαδικασιών και συστημάτων που χρησιμοποιούνται στη λογιστική διαδικασία. Περιλαμβάνει την απασχόληση επιχειρηματικών εντύπων, την καθοδήγηση του λογιστικού προσωπικού και τη διαχείριση λογισμικού. 7. Καταπιστευτική λογιστική.
Η καταπιστευτική λογιστική περιλαμβάνει τη διαχείριση λογαριασμών που διαχειρίζεται πρόσωπο που έχει αναλάβει την επιμέλεια και τη διαχείριση περιουσίας προς όφελος άλλου προσώπου. Παραδείγματα καταπιστευτικής λογιστικής περιλαμβάνουν τη λογιστική καταπιστευματικών λογαριασμών, τη διαχείριση αφαιρεσιμότητας και τη λογιστική περιουσίας. Δύο λογιστικές έννοιες και συμβάσεις. Επιπλέον, για να κατανοήσουμε πλήρως πώς λειτουργεί η λογιστική πρέπει να γνωρίζουμε τις βασικές έννοιες της λογιστικής. Ο ακόλουθος κατάλογος περιλαμβάνει μια σύνοψη αυτών των λογιστικών έννοιων. Η ορή είναι από το άρθρο Βασικές έννοιες λογιστικής Draghias 2017. Έννοια επιχειρηματικής οντότητας, εταιρικό πέπλο. Σύμφωνα με αυτή την έννοια, η επιχείρηση και οι ιδιοκτήτες της είναι δύο διαφορετικές ανεξάρτητες οντότητες και οι συναλλαγές τους πρέπει να διατηρούνται ξεχωριστές για λογιστικούς σκοπούς. Έννοια διαδουλευμένων στοιχείων. Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν κερδίζονται και τα έξοδα αναγνωρίζονται όταν τα περιουσιακά στοιχεία καταναλώνονται. Αυτή η έννοια σημαίνει ότι μια επιχείρηση μπορεί να αναγνωρίσει τις πωλήσεις, τα κέρδη και τις ζημίες σε ποσά που ποικίλουν βάσει του ποσού που θα αναγνωριζόταν με βάση τα εισπραχθέντα μετρητά από τους πελάτες ή όταν καταβάλλονται μετρητά σε προμηθευτές και εργαζομένους. Οι ελεγκτές θα πιστοποιούν μόνο τις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης που έχουν ετοιμαστεί βάσει της έννοιας των δεδουλευμένων στοιχείων. Η έννοια της σύνεσης. Τα έσοδα αναγνωρίζονται μόνο όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι θα πραγματοποιηθούν, ενώ οι δαπάνες αναγνωρίζονται νωρίτερα όταν υπάρχει εύλογη πιθανότητα να προκύψουν. Αυτή η έννοια τίνει να έχει ως αποτέλεσμα πιο συντηρητικές οικονομικές καταστάσεις. Η έννοια της συνέπειας. Μόλις μια επιχείρηση επιλέξει να χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη λογιστική μέθοδο, θα πρέπει να συνεχίσει να τη χρησιμοποιεί σε συνεχόμενη βάση. Με αυτόν τον τρόπο, οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σε πολλαπλές περιόδους μπορούν να συγκριθούν αξιόπιστα. Έννοια συνεχιζόμενου ενδιαφέροντος. Οι οικονομικές καταστάσεις προετοιμάζονται υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα παραμείνει σε λειτουργία σε μελλοντικές περιόδους. Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, η αναγνώριση εσόδων και εξόδων μπορεί να αναβληθεί σε μια μελλοντική περίοδο, όταν η εταιρεία θα εξακολουθεί να λειτουργεί. Διαφορετικά, η αναγνώριση συγκεκριμένα όλων των δαπανών θα επιταχυνόταν στην τρέχουσα περίοδο. Έννοια αντιστοίχησης. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τα έσοδα πρέπει να αναγνωρίζονται για την ίδια περίοδο κατά την οποία αναγνωρίστηκε το έσοδο. Με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει αναβολή αναγνώρισης εξόδων σε μεταγενέστερες περιόδους αναφοράς, έτσι ώστε κάποιος που βλέπει τις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας να μπορεί να διασφαλίσει ότι όλες οι πτυχές μιας συναλλαγής έχουν καταγραφεί ταυτόχρονα. Η έννοια της σπουδαιότητας. Οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν ξεχωριστά στοιχεία που είναι σημαντικά από μόνα τους ή ασυνήθιστα. Οι συναλλαγές θα πρέπει να καταγράφονται σε περιπτώσεις που όταν δεν το πράττουν μπορεί να μεταβάλουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται από έναν αναγνώστη των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται συναλλαγές σχετικά μικρού μεγέθους, έτσι ώστε οι οικονομικές καταστάσεις να αντιπροσωπεύουν συνολικά τα οικονομικά αποτελέσματα, την οικονομική θέση και τις ταμιακές ροές μιας επιχείρησης. Υπεριορισμοί της λογιστικής. Ανεξάρτητα από τα τεράστια πλεονεκτήματα της λογιστικής, υπάρχουν περιορισμοί στη λογιστική που πρέπει να γνωρίζει κάθε λογιστής, σύμβουλος, επιχειρηματίας και σπουδαστής. Οι κύριοι περιορισμοί των λογιστικών και οικονομικών καταστάσεων εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες. Σχήμα 2. Περιορισμοί της λογιστικής. 1. Λογιστικές πολιτικές. Συχνά οι λογιστικές πολιτικές διαφέρουν από χώρα σε χώρα, καθώς δεν υπάρχει παγκόσμιο πρότυπο και αυτό δημιουργεί σύγχυση. 2. Επαγγελματική κρίση. Η επαγγελματική κρίση είναι κοινή κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών. Επειδή είναι υποκειμενική, η ερμηνεία των λογιστικών προτύπων και της εφαρμογής θα δημιουργήσει διαφορές στην κρίση. 3. Επαληθεύσιμότητα. Ο έλεγχος μπορεί να παράσχει λογικές αλλά όχι αναμφισβήτητες εγγύσεις για την ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων. 4. Χρησιμοποιώντας ιστορικό κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του ιστορικού κόστους για τη μέτρηση στοιχείων ενεργητικού, δεν καταφέρνει να δικαιολογήσει τις μεταβολές των αξιών με την πάροδο του χρόνου. Αυτό πάλι οδηγεί στην παγίδα του να καταστήσει τις λογιστικές πληροφορίες υποκειμενικές, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να μην έχουν την ίδια αξία σήμερα.
Μετρησιμότητα, οι οικονομικές καταστάσεις δεν μπορούν να υπολογίσουν πόρους που δεν έχουν χρηματική αξία. Κατά συνέπεια, σε αυτούς τους πόρους δεν θα αποδίδεται λογική αξία. 5. Προγνωστική αξία, δεδομένου ότι οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν τη λογιστική εικόνα μιας εταιρείας σε μια προηγούμενη περίοδο, υπάρχει συχνά περιορισμένη αντίληψη των προοπτικών και δεν έχει προβλεπτική αξία που είναι απαραίτητη για τους επενδυτές. 6. Απάτες και λάθη, να κάνει κάποιος ένα λάθος είναι ανθρώπινο, συνήθως, υπάρχει πάντα περιθώριο για σφάλματα και οι απάτες στις οικονομικές καταστάσεις. Αυτό μπορεί τελικά να υπονομεύσει την αξιοπιστία και την αξιοπιστία των δηλώσεων και όλων των πληροφοριών. 7. Συμβιβασμοί κόστους-οφέλους, η ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών μπορεί να διακυβευτεί εξαιτίας του κόστους παραγωγής αξιόπιστων πληροφοριών. Άρα, η λογιστική ως πληροφοριακό σύστημα. Ένας άλλος βασικός ρόλος της λογιστικής είναι η λογιστική ως πληροφοριακό σύστημα. Το σύστημα λογιστικών πληροφοριών ACE είναι μια δομή που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για να συλλέγει, να αποθηκευεί, να διαχειρίζεται, να επεξεργάζεται, να ανακτά και να αναφέρει τα οικονομικά της στοιχεία ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από λογιστές, συμβούλους, επιχειρηματικούς αναλυτές, διευθυντές, διευθυντές οικονομικών, ελεγκτές και ρυθμιστικές και φορολογικές υπηρεσίες Fontinel-A, 2018. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευμένοι λογιστές συνεργάζονται με το ACE για να εξασφαλίζουν το υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας στις οικονομικές συναλλαγές και την τήρηση αρχείων ενός οργανισμού και να καθιστούν εύκολα διαθέσιμα τα οικονομικά δεδομένα σε όσους χρειάζονται νόμιμη πρόσβαση σε αυτά, διατηρώντας παράλληλα στατιστικά στοιχεία και δεδομένα άφικτα και ασφαλή. Στοιχεία συστήματος λογιστικής πληροφόρησης. Τα λογιστικά συστήματα πληροφοριών αποτελούνται γενικά από 6 κύρια μέρη, άτομα, διαδικασίες και οδηγίες, δεδομένα, λογισμικό, υποδομή τεχνολογίας πληροφοριών και εσωτερικούς ελέγχους. RI. Τύποι λογιστικού συστήματος πληροφοριών. Υπάρχουν πολλαπλοί τύποι ή κατηγορίες συστημάτων λογιστικής πληροφόρησης. Το τι χρησιμοποιεί μια επιχείρηση εξαρτάται από τον τύπο της επιχείρησης, το μέγεθος της επιχείρησης και τις ανάγκες και το εύρος της επιχείρησης. Μια από τις πιο κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι λογιστές είναι οι γρήγορες τεχνολογικές αλλαγές που έχουν σημαντική επίδραση στον τομέα. Όπως δήλωσε ο David Emmerman, πρεσβευτής της CPA και Zara, οι λογιστές πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα τεχνολογία που εμφανίζεται και να μην φοβούνται, και να προχωρήσουν με όλα, οι λογιστές πρέπει να εξετάσουν καλύτερες διαδικασίες που μπορούν οι πελάτες μας πραγματικά να αγκαλιάσουν και θα τους επιτρέψουν να είναι πιο επιτυχημένοι, γεγονός που με τη σειρά του, μας επιτρέπει να είμαστε πιο επιτυχημένοι. Μπορείτε να βρείτε τη συνέντευξη εδώ.